Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το 2016 αποτελεί απτή απόδειξη της πραγίας της εφαρμοζόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίασης, τα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και το αναπτυξιακό σχέδιο Juncker είναι απριόρι καταδικασμένα σε αποτυχία. Οι οικονομικές τρευλώσεις μεταξύ των κρατών μελών, η οικονομική κρίση, η εναδυόμενη κρίση αγορών, η επιβράδυνση στο παγκόσμιο εμπόριο και ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και αλλαγή πολιτικής. Ως τώρα, τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν στην υπονόμευση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και εν τέλει στην απώλεια πίστης των πολιτών στην ευρωπαϊκή ιδέα. Τρανό παράδειγμα η χώρα μου, η Ελλάς, των τριών μνημονίων. Επί 5 συναπτά έτη, η αδελφότητα των τροϊκανών απαιτεί περισσότερη λιτότητα, μειώσεις μισθών, συντάξεων και δαπανών. Αλήθεια άραγε, μπορεί ένας Γερμανός ή ένας Γάλλος να ζήσει με 300 ευρώ σύνταξη ή 550 ευρώ μισθό? Η προπαγάνδα των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης περιορίζεται στα εντέχνως ψευδή κακώς κείμενα των Ελλήνων. Οι Έλληνες πληρώνουν τις επιταγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αίμα αθώων. Οι δίθεν δημοκράτες κατηγορούν τα εθνικιστικά κόμματα για φασισμό. Στην Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε λαϊκά, είπε ο Γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Ευχαριστώ.